Δημήτρη ο Καμένο, ανεξάρτητο από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Υποψήφιο. Στη Β' του Πειρά. Στη Β' του Πειρά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Το θέμα μα είναι ο Ολυμπιακό. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Εγώ σήμερα έβγαλα και πράσινη γραβάτα εδώ πέρα γιατί ήξερα τι θα γίνει. Για να κάνω έτσι εγώ ένα άνοιγμα προ άλλα αλόθρησκου. Πολιτικά και αθλητικά. Κατά την άποψή μου. Αλόθρησκοι παραδυναϊκοί εκτέ. Στα εισαγωγικά. Και ο φίλος μου Αλέξανδρος είναι από τον ΠΑΟΚ και τον αγαπώ πολύ και την ομάδα του. Λοιπόν, λέω όμως το εξής, πέρα από το αστείο. Εντός εισαγωγικών φίλες. Ναι. Καλά, γιατί τι είμαστε εχθροί. Ήσασταν κάποτε και στην ίδια κυβέρνηση. Λέω ότι κατά την άποψή μου ο κύριος Πέτρος Κόκαλης ήταν για να δεν θα έπρεπε εγώ δεν ήμουν ποτέ. Να εμπλακεί με την πολιτική. Έχει προσφέρει πολλά στα κοινά και στον Πειραιά. Να πω εδώ πέρα ήταν και υπεύθυνος για την καμπάνια που είχε γίνει. Για την πολιτιστική πρωτεύουσα, μια απίστευτη δουλειά. Έχει προσφέρει, έχει κάνει, η οικογένειά του έχει κάνει τι έχει κάνει. Δεν θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, να εμπλακεί με την πολιτική για να μην ζούμε όλα αυτά σήμερα εδώ πέρα. Δεν έχουμε λόγο να τα ζήσουμε όλα αυτά εδώ σήμερα, διότι ο καθένας έχει μια ιστορία πίσω του και δεν πρέπει να πάμε από εδώ και πέρα με αυτόν τον τρόπο σε ευρωεκλογές. Συμφωνώ ότι στο τέλος της ημέρας ο καθένας παίρνει ένα σταυρό. Και επειδή οι ευρωεκλογές έχουν σταυρό, προς το παρόν δεν ξέρω αν μας κάνετε για καμιά έκκληση. Παρόλα αυτά. Όταν μέσα στις επιλογές της σταυροδοσίας υπάρχουν άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε λόγω αυτών που αναφέρατε και της εμπλοκής με δημόσιο και διαγωνισμούς και την ιστορία που έχει μια τεράστια εταιρεία όπως είναι οι εταιρείες του πατέρα του και του ιδίου. Τεράστια εταιρεία, τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Και την Τραλότ, και την Τρακόμ, και την Τρασόφ. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή να δίνει δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους. Λέω, δεν θα έπρεπε να εμπλακεί με την πολιτική για να μην τα ζούμε εμείς οι πολιτικοί όλα αυτά. Ας μένουν στις επιχειρήσεις και εμείς οι πολιτικοί ή όσοι από εμάς μας σταυρώσει ο λαός με την καλή έννοια και μας στείλει στη Βουλή να μπούμε και να προσφέρουμε. Εάν παρόλα αυτά ο λαός. Επιλέξει τον κύριο Πέτρο Κόκαλη μέσα στα προδοσία και το στην Ευρώπη. Ελπίζω να δουλέψει και να προσφέρει για την Ελλάδα. Πόσοι αλλοδαποί είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και σε εμάς τον Πειραιά και σε όλα τα παζάρια και δεν έχουμε συλλάβει κανέναν. Πόσοι αλλοδαποί χιλιάδες. Κύριε Καμένα. Φοροδιαφεύγουν και πουλάνε. Απαντάτε, απαντάτε. Ρόλο. Απαντήστε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συλλάβατε τη γιαγιά τώρα. Συλλάβατε, όταν λέτε συλλάβατε, ποιο συνέλαβε. Το κράτος. Συνέλαβε. Το κράτος, η Ευρεία είναι. Εσύ είσαστε το κράτος. Καλά, καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Κυβέρνησε το κράτος. Καλά, αφήστε τώρα αυτό το φτηνό λαϊκισμό. Και το ίδιο κράτος δεν συλλαμβάνει του ομαλού στον Πειραιά και την Αριστοτέλους. Κύριε Καμένε, για αυτό το θέμα. Πρέπει να υπάρχουμε για να διαβάζουμε ανάμεσα στις λέξεις. Πρώτον, υπάρχει κονδύλι το οποίο είναι μυστικό. Ο κύριος Πετρόπουλος είναι πολύ έμπειρος πολιτικός, πασόκος. Πολύ έμπειρος και ξέρει τη δουλειά πολύ καλά, άρα έχει βρει κάπου υπάρχει ένα κονδύλι. Δεύτερον, το είπε και δεν είναι τυρί, κυρία Άκλητου, είναι κάτι το οποίο του έφυγε στη συνέντευξη. Του έφυγε. Χαλάστρα έκανε δηλαδή. Έκανε χαλάστρα. Το ζήτημα είναι και το δεκίβημα το εξής. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Άρα, λεφτά υπάρχουν κάπου μυστικά και τα έχουν έτοιμα προεκλογικά να τα δώσουν για να λαϊκίσουν προεκλογικά. Δεν λέω καλώ ήρθατε. Συγγνώμη, να σα πω κάτι. Ξέρετε πολύ καλά. Θα τα δώσουν ή όχι. Για να δοθούν επιδόματα πρέπει να κλείσει ο προϋπολογισμό. Το ξέρετε πολύ καλά. Άρα, με σούσεις του 2019 δεν μπορούν να δώσουν απολύτω τίποτα. Εάν παρόλα αυτά μέσα στο Πάσχα και εγώ δημόσια. Δημόσια πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Τσακαλώτο. Τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίο ναι, μεν διέψευσε και μην το πάμε σε πολιτικό, εάν ο κύριος Τσακαλώτος βάλει τζίφρα να δοθούν, είναι και αυτός υπόλογος. Τώρα, εγώ αυτό λέω. Γιώργο, να τα δώσει ή δεν τα δώσει. Όλοι θέλετε να δοθούν. Κύριε Καμένο, όλοι θέλετε να δοθούν. Μα όχι για πολιτικούς λόγους. Όχι έτσι. Δύο κουβέντες για τα κόκκινα δάνεια και την τροπολογία που ήρθε χτες το βράδυ στη Βουλή. Προσωπικά συμφωνώ σε όλο το νομοσχέδιο αυτό. Βλέπουμε όμως ότι είναι σε συμφωνία με τους δανειστές και καλό είναι αυτό. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ. Έχει κόψει πρέπει... Τα έκοψε για να συμφωνήσουν και. Συμφωνεί ο κύριος Καμένος. Φυσικά και συμφωνώ. Γιατί μήπως δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Ένας. Εγώ πρέπει. Αφού έχω βοηθήσει, αφού ξέρει τον εξωδικαστικό, το θα φτιάξει και την πλατφόρμα μου αγόρεση. Αντιλαμβάνεσαι το χιούμορ. Ναι, απλώς λέω. Εδώ να προσέξουμε το εξής, ότι εάν κάποιο πληρεί όλα τα κριτήρια. Όλα, από το Α έως το Ω, όπως είναι η τροπολογία που διαβάσαμε χθες το βράδυ, μικρή παρένθεση, μέχρι να βγουν και οι υπουργικές αποφάσεις, διευκρινήσεις, οι οποίες θα είναι κάποιες στον αριθμό 5, 6, 7, στις επόμενες ημέρες 6, που θα δούμε μήπως αλλάξει κάτι άλλο. Αυτό που διαβάσαμε χθες το βράδυ έχει έναν κίνδυνο για μένα, πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση και το λέω δημιουργικά να βοηθήσω. Όταν κάποιος πληρεί τα κριτήρια, δεν σημαίνει αυτόματο ότι υπάγεται στη ρύθμιση. Μπορεί η πλατφόρμα ή οι διαχειριστές της πλατφόρμας ή οι τράπεζες, να το πω, χωρίς να δαιμονοποιούμε τώρα ποιος θα χειριστεί τα δεδομένα που εισάγει κάποιος, να τον πετάξει έξω και να τον στείλει στα δικαστήρια. Λέω, αυτό πρέπει να το δούμε, διότι
Η τροπολογία αυτή συμβαίνει για να ξεφύγουμε από τον νόμο Κατσέλη και τα χρόνια που πηγαίναμε όλοι. Μάλιστα. Στα δικαστήρια πάντως, και τη διαδικασία. Τα όρια έτσι όπως όποιος πιάνει τα όρια πρέπει να μπαίνει, ναι, χωρίς καμία σύγκριση. Τα όρια έτσι όπως χαμηλώσαν αφήνουν αρκετούς έξω. Αφήνουν αρκετούς έξω. Υπάρχει αυστηροποίηση. Και δεν γίνεται κουβέντα για τους συνεχείς. Πρέπει... Γιατί να σας πω κάτι και θέλω να πω στον κύριο Λαζαρίδη. Ναι. Οι κακοπληρωτές πρέπει να πληρώσουν τέλος πάντων. Βεβαίως, αυτό είναι το ζήτημά μας τώρα. Αυτό είναι το βάρος σε όλους τους πολίτες. Να τους βρούνε τους κακοπληρωτές. Και αυτός που ενημερώνει είναι ενήμερος, θα πρέπει να τον βοηθήσει στον κράτος, δώσει ένα κίνητρο έξτρα.